Την πρόθεσή τη να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία τη Ένωση Εναδοχών Πιαιτεία, ανακοίνωσε η Αφροδίτη Λέινα. Η προγραμματισμένη για την 17η Δεκεμβρίου Γενική Συνέλευση των Μελών τη θα αναδείξει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Για όλα αυτά που προαναφέραμε, α, για όλα αυτά που προσπαθήσαμε, για όλα αυτά που πετύχαμε, για όλα αυτά που πρέπει να πετύχουμε, ναι, φυσικά και θα διεκδικήσω, δεν μπορώ να απέχω. Ε, το mm. θεωρώ υποχρέωσή μου. Uh, θα είναι τιμή μου να uh, έρθουν οι συνάδελφοι να ψηφίσουν στις εκλογές, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δείξουν ότι ενισχύουν το έργο όχι μόνο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, αλλά και όλου αυτού, γιατί πιστεύω ότι δώσαμε μια μεγαλύτερη διάσταση uh, στα προβλήματα και στις ανάγκες, αλλά και στις προοπτικές του τουριστικού προϊόντος της Πιερίας. Η Πιερία διαθέτει το κεφάλαιο που λέγεται Όλυμπο και η δημιουργία και η λειτουργία του Πιερικού Οργανισμού Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή, που είναι και ο σημαντικότερο από του στόχου που είχε θέσει η παρούσα διοίκηση και πέτυχε, είναι για την Αφροδίτη Λέινα μονόδρομο. Θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε πολύ καλύτερα, πολύ στοχευμένα, μεθοδικά, με στρατηγική, την προβολή που τόσο πολύ λείπει τα τελευταία χρόνια για την Πιερία. Ο στόχο μα αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλο αλλά είναι και, α, δεν είναι αρκετά α, τα μέλη που έχουμε για να υλοποιηθεί στο μέγιστο που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει πιερία. Α, α, τον επόμενο καιρό θα γίνουν οι αρχαιρεσίες. Υπάρχουν μέλη που είναι έτοιμα και με πολύ όρεξη για δουλειά. Α, είναι αναγκαίος και απαραίτητος αυτός ο οργανισμός. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μονόδρομο. Αναφερόμενη στη συμμετοχή των φορέων και των συλλόγων στο Πιερικό Οργανισμό Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή, η κυρία Λέινα τόνισε ότι χρειάζεται όλη η κοινωνία να συμμετάσχει. Ενώ μίλησε και για το σχολείο Ολύμπου, η ιδέα το οποίο αγκαλιάζεται από όλου. Είναι μια τεράστια ιδέα, είναι ένα τεράστιο όραμα. Είναι κάτι που πιστεύω ότι έχουμε την τύχη. όχι μόνο να έχει έρθει η ιδέα του να γίνει εδώ, εγώ πιστεύω ότι επιβάλλεται να γίνει εδώ. Επίσης είναι ένα όραμα που θα, κατά την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να μαγεύει τον οποιοδήποτε το ακούει. Ε, όπου έχουμε προβάλει αυτό το όραμα, γίνεται όραμα ανθρώπων έξω από την Πιερία, γίνεται mm. όραμα ανθρώπων έξω από την Ελλάδα και αυτό είναι το συγκινητικό.